Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών σύμφωνα με τον πρίτανη Γιώργο Παναγιωτάκη μετά το κούρεμα που έγινε στα αποθεματικά του. Όπως ανέφερε ο πρίτανης σε δηλώσει του τηλεόραση Λεπάντο, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας είχε κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας 5.395.000 ευρώ, τα οποία μετά την εφαρμογή του PSI μειώθηκαν στα 3.155.000 και με την ανταλλαγή των ομολόγων συρρυκνώθηκαν ακόμη περισσότερο στο 1.650.000 ευρώ. Όπως πρόσθεσε, τα αποθεματικά του Πανεπιστημίου μειώθηκαν κατά 73%, γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην οικονομική λειτουργία του Πανεπιστημίου και κυρίως στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Σύμφωνα με τον Πρίτανη, το οικονομικό διέξοδο που δημιουργείται μπορεί να ξεπεραστεί μόνο με την πρόβλεψη πρόσθετης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας. Ακόμη, ο Γιώργος Παναγιωτάκης τόνισε πως υφίσταται πρόβλημα και με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, σήμερα με τον ίδιο, μετά την 1η Ιουλίου, δεν υπήρχε χρηματοδότηση, αλλά το πρόβλημα λύθηκε μετά την παρέμβαση της Υπηρεσιακής Υπουργού Παιδείας, κυρίας Κιάου. Αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ένα απίστευτα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την κρατική χρηματοδότηση. Έχουμε ένα απίστευτα μειωμένο προϋπολογισμό όσον αφορά τον τακτικό προϋπολογισμό και ένα ακόμα πιο μειωμένο όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις. Πέραν τούτων, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα. Πρακτικά μετά την 1η Ιουνίου, μετά την 1η Ιουλίου, συγγνώμη, δεν είχαμε χρηματοδότηση. Αυτό σε κάποιο βαθμό λύθηκε χάρη στην Υπουργό Παιδείας που είχαμε κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής κυβέρνησης. Αναφέρουμε στην κυρία Κιάου. Ο κύριος Παναγιωτάκης μίλησε και για τη συνάντηση που είχε με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία ο ίδιος εξέφρασε τους προβληματισμούς του για τη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Τους μιλήσαμε και τους εκθέσαμε την αγωνία μας, είπε ο Πρίτανης. Ο κύριος Παναγιωτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα δοθεί λύση στα προβλήματα χρηματοδότησης. Αλλιώς, όπως είπε και ο ίδιος, από την 1η Σεπτεμβρίου τα πανεπιστήμια δεν θα έχουν ούτε χρηματοδότηση, αλλά ούτε και διοικήσεις. Με δύο λόγια, δεν θα υπάρχουν πανεπιστήμια και οι φοιτητές δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε τα πτυχία τους. Με αυτό το δεδομένο, ο κύριος Παναγιωτάκης ευελπιστεί ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα παραμερίσει κομματικές λογικές και λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν τα πανεπιστήμια σε αυτό το σημείο. Προχθές είχαμε τη Σύνοδο Συνερέτρια, τη Σύνοδο Πριτάνιων. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον νέο Υπουργό, τον κύριο Αβανετόπουλο, και τον Υφυπουργό, τον κύριο Παπαθοδόρου. Είναι και οι δύο εξάλλου ακαδημαϊκοί άνδρες, ξέρουν τα προβλήματα. Μιλήσαμε με όσο πιο καθαρά, θέλω μόνο να πω ομά, μπορούσαμε. Πιστεύω ότι έχουν καταλάβει το πρόβλημα. Αυτό που αναμένεται τώρα, και δεν σας κρύβω ότι έχω μια αισιοδοξία, είναι να δούμε την πολιτική βούληση για την επίλυση. Σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι είναι και πια μονόδρομος για την πολιτεία να δώσει λύση. Γιατί αν δεν δώσει λύση, την 1η Σεπτεμβρίου τα πανεπιστήμια δεν θα έχουν ούτε χρηματοδότηση ούτε διοικήσεις. Όταν λέω διοικήσεις, δεν αναφέρομαι μόνο στις Πριτάνεις, αναφέρομαι σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Δηλαδή δεν θα έχουν ούτε Πριτάνεις, ούτε κοσμήτορες, ούτε προέδρους τμήματων, ούτε διευθυντές τομέων. Με δύο λόγια, δεν θα υπάρχει πανεπιστήμιο. Να το πω πιο πρακτικά, θα τελειώνουν οι φοιτητές και δεν θα μπορούν να πάρουν ούτε πτυχίο, γιατί απρόσφατα το πτυχίο, φαντάζομαι το ξέρετε, υπογράφεται και από τον Πρίτανη και από τον Πρόεδρο. Επομένως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, θέλω να πιστεύω ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα παραμερίσει κομματικές λογικές και ζητήματα, θέλω να πω, λάθη του παρελθόντος που είχαν γίνει από συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά αυτά ας πούμε ότι είναι ξεχασμένα, και θα δοθούν λύσεις. Αν θέλετε, αυτή τη στιγμή καταθέτω και την αισιοδοξία μου και την ευχή μου. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και καιρό. Έστω και καθυστερημένα, πιστεύουμε ότι θα βρεθεί χρυσή τομή, είπε μεταξύ άλλων ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Αυτά τα προβλήματα έπρεπε να είχαν λυθεί χθες. Βέβαια, όπως φαίνεται, στην πράξη θα λυθούν μάλλον και 5. Αλλά έστω και 5, αλλά να λυθούν. Γιατί ελπίζω να το λέω δεύτερη φορά, αν δεν λυθούν. Είδατε ότι εγώ δεν μιλάω γενικά, δίνω ημερομηνία. 1η Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε ούτε πανεπιστήμιο, ούτε χρηματοδότηση, ούτε διοίκησης. Ποια κυβέρνηση θα τολμήσει να το κάνει? Θέλω να πιστεύω ότι καμία.